θέλω να πάμε να γνωρίσουμε παρέα βέβαια με τη Γιώτα την Αρχοντάκη που πήρε θέση στο στούντιο. Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης υπάρχει στο Ηράκλειο. Πολλοί δεν το γνωρίζετε, δεν το έχετε επισκεφτεί. Όμως εμείς πήγαμε εκεί με την κάμερα, η Γιώτα δηλαδή πήγε, θα μας πει περισσότερες πληροφορίες. Τι αντίκρισες, τι είδες? Εκεί συνάντησα την κυρία Ρένα Μπαντουβά Μελά, η οποία ζούσε εκείνη την εποχή της Εθνικής Αντίστασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μας εξιστόρισε όλα τα γεγονότα έτσι όπως η ίδια τα έζησε. Μας είπε ιστορίες, ενώ την ίδια ώρα μας ξενάγησε και στο μουσείο, το οποίο βρίσκεται στις Πατέλες, εκεί όπου βρίσκεται και η Στρατολογική Υπηρεσία Ηρακλείου. Μας ξενάγησε και μας διηγήθηκε ιστορίες πίσω από κάθε έκθεμα. Όμως να πω και να σημειώσω κάτι που μου είπε και η ίδια να αναφέρω, διότι εκείνη δεν πρόλαβε, για την σπουδαία μάχη της Σύμης, που η ίδια ήθελε να εξιστορήσει στην κάμερα, ωστόσο δεν προλάβαμε. Να το αναφέρεις και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί θέλουμε να την ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ για την φιλοξενία και για την ξενάγηση μέσα στους χώρους του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Μην πούμε πολλά. Πάμε να δούμε το να βίντεο. Να πούμε μόνο ότι το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη 9 με 12, ενώ τον Μάιο από τις 20 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου είναι ανοιχτό καθημερινά τιμής ένικεν για την μάχη της Κρήτης. Πάμε. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Ήμουνα τότε το 42, ήμουνα 9 χρονών. Χωρίς να το θέλω, καθώς στεκόμουν, μου φεύγαν τα ούρα μου. Και δεν κατουρίθηκα μόνο εγώ, αλλά και μεγάλες γυναίκες. Καταλάβατε, ήταν τέτοιος ο φόβος. Ο φόβος παραλύει και σου δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Η κυρία Ρένα Μπαντουβά Μελά ήταν εκεί. Στα 7 της μόλις χρόνια έζησε τη βιαιότητα του πολέμου, είδε νεκρούς, άκουσε ουρλιαχτά, ποδοβολητά και βόμβες. Όμως βίωσε και έζησε δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν δίσταζαν να ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή για την πατρίδα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η εθνική αντίσταση των κριτικών απέναντι στους κατακτητές με στόχο την απελευθέρωση της χώρας έμειναν χαραγμένα στις μνήμες εκατομμυρίων ανθρώπων και προσώπων που ακόμα θυμούνται. Η κάμερα της εκπομπής Κρήτη σήμερα συνάντησε την κυρία Ρένα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο Ηράκλειο. Η ίδια μας διηγήθηκε απίστευτες ιστορίες από την περίοδο του πολέμου, έτσι όπως τις έζησε και τις θυμάται. Τα συναισθήματα ήταν και στους μεγάλους και στους μικρούς, ήταν ο ενθουσιασμός. Κανείς δεν τσιότεψε, κανείς δεν φοβήθηκε, δεν είπε. Ίσα-ίσα όλοι θέλαμε. Υπήρχε, προηγήθηκε το έπος της Αλβανίας. Το έπος της Αλβανίας έδρασε, ας πούμε, σαν τονωτική ένεση στο σθένος των ανθρώπων. Όλοι το θεωρούσαμε μικρή-μεγάλη. Απαραίτητο να αγωνιστούμε για την πατρίδα μας και να μην σκραβωθούμε. Τότε ο κόσμος ήταν συνειδητοποιημένος πατριωτικά. Πώς να ξεχάσει την εικόνα του πατέρα της όταν τον είδε για πρώτη φορά να επιστρέφει από την πρώτη του μάχη με σκισμένα ρούχα. Όπως λέει η κυρία Ρένα, δεν θύμιζε σε τίποτα τον άντρα που είχε αποχαιρετήσει λίγο νωρίτερα. Πάχασα, γιατί στην αρχή δεν τον γνώρισα. Η εμφάνισή του δεν θύμιζε τον πατέρα μου. Μετά όταν τον είδα να έρθει προς το σπίτι και τον είδα από κοντά, αντιλήφθηκα τι ήταν, σοκαρίστηκα πολύ. Ήρθε λοιπόν, έφαγε, άλλαξε και πήγε μέσα, χτύπησε την καμπάνα στο χωριό και μαζευτήκανε καμιά 20 αριά χωριανοί, γιατί σας λέω, επειδή έρχονταν αεροπλάνα και πολλοί βολούσαν σε αυτό το διάστημα στο χωριό για εκφοβισμό, είχαμε φύγει όλοι. Εμείς είχαμε μείνει τελευταίοι, γιατί περιμέναμε τον πατέρα μου. Η μητέρα μου ανησυχούσε φοβερά, ήξερε ότι εφόσον θα είχε αρχίσει ο αγώνας, ο πατέρας μου θα βρισκόταν εκεί και περιμέναμε. Ενθυμούμενοι στιγμές από την Εθνική Αντίσταση και έχοντας ζήσει έντονα τα γεγονότα, η κυρία Ρένα Μπαντουβά δεν μπορεί να κρύψει τα δάκρυα από τα μάτια της. Να βγει τώρα ο καπετάν Κώστας Μπαντουβάς έκανε τραγικό θάνατο. Ήταν ο πρώτος που μαρτύρησε, που έκανε μαρτυρικό θάνατο δηλαδή.
Αφού τον χτυπήσανε πάρα πολύ, τον δίνανε, του σπάσανε τα κόκκαλα και σε κάθε σπάσιμο του λέγανε «Πού έχεις τα όπλα», λέει «Έχω τα μάτια, σας τα δίνω». Του κάνανε μεγάλα βασανιστήρια τελικά, τον τραβήξαν, τον πήγανε στο κημητήριο της Αυγενικής και εκεί με τον πιστόλι τον σκοτώσαν. Την κυρία Ρένα τη συναντήσαμε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, εκεί όπου η ίδια ως πρόεδρος του Σωματείου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ομάδας Μπαντουβά, περνά ώρες φροντίζοντας τα εκθέματα που προέρχονται από τους ίδιους τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Στην Εθνική Αντίσταση ο καθένας πήγαινε με ό,τι ρούχα είχε. Οι αντάρτες των ομάδων Μπαντουβάδων ήταν με ρούχα μπαλωμένα. Τα στιβάνια τους που φορούσαν ήταν με σόλες από λάστιχα από αυτοκινήτων που ήταν 4 δάχτυλα στο πάχος για να μπορούν να βαδίζουν αθόρυβα αφενός και αφετέρου να μην χαλάνε από τα χαράκια και τις πέτρες των βουνών που είναι πολύ κοφτερά αυτά. Ακόμα και σήμερα δεν σταματά να ζητά από τους απογόνους των αντιστασιακών να τις δώσουν ό,τι έχουν κρατήσει εκείνη φυλαγμένο προκειμένου να τα εκθέσει και να διαδοθεί η ιστορία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Μέσα θα δει κανείς όπλα. Τι ακριβώς ναι, θα δει. Είναι όπλα. Είναι οι φωτογραφίες των ανταρτών. Είναι οι σημαίες τις οποίες χρησιμοποιούσαν τα τσιδίτα που είναι σχισμένες και μπαλωμένες. Σώζεται και ένα κομμάτι από τον ιστό. Ναι. Οι φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν αντάρτες, άλλοι που πεθάνανε φυσιολογικά, άλλοι που σκοτωθήκανε με φοβερά μαρτύρια. Έξω από το μουσείο, το οποίο συστεγάζεται με τη στρατολογική υπηρεσία Ηρακλείου, σπουδαίοι λήπτες έχουν φιλοτεχνήσει πρωτομές αγωνιστών, αλλά και διάφορες άλλες σκηνές από πολέμους. Το μουσείο ιδρύθηκε τη δεκαετία του 60. Ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς, ο αρχηγός, διέθεσε το οικόπεδο και διέθεσε επίσης και ένα κτήμα από την περιουσία του, το οποίο πουλήθηκε και άρχισε το χτίσιμο του μουσείου. Ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς, ο οποίος ήθελε να διαιωνίσει τη μνήμη των γεγονότων αυτών, έκανε το μουσείο για αυτό το σκοπό. Ήθελε να μαζέψει αντικείμενα που να θυμίζουν την εποχή εκείνη και το τι έγινε τότε. Η είσοδος στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης είναι ελεύθερη και είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη 9 με 12. Η ξενάγηση γίνεται από την ίδια την κυρία Ρένα Μπαντουβά, η οποία διηγείται σε μικρούς και μεγάλους την ιστορία του κάθε εκθέματος, έτσι ακριβώς όπως την έχει ζήσει. Μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία, βιωματική εμπειρία της κυρίας Μπαντουβά. Το λιγότερο μας συγκίνησε και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως να δώσετε συγχαρητήρια στην καλή συνάδελφο τη Γιώτα, την Αρχοντάκη, για το ρεπορτάζ που μας έφερε, έτσι για να θυμούνται κάποιοι και να μην ξεχνούν βεβαίως οι νεότεροι.